Δύο χρόνια μετά την αποφυγή της μεταβίβασης της έκτασης των τάφων των Βενιζέλων στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών με νεότερη απόφασή του εκχωρεί στο υπερταμείο πάνω από 10.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία και ιστορικά κτίρια των Χανίων. Τα ιστορικά κτίρια και χώροι ιστορικοί. Αυτά θα επιδικιάσουν και την Ακρόπολη στο τέλος. Την απόφαση υπέγραψε στις 19 Ιουνίου ο Υπουργός Οικονομικών. Συνολικά 196 ακίνητα των Χανίων περιλαμβάνονται σε αυτά που η κυβέρνηση εκχωρεί στην ΕΤΑΔ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η λίστα περιλαμβάνει τα νεόρια, το παλιό Τελωνείο, το κτίριο του Πολεμικού Μουσείου, της Εφορίας και του ΤΕΗ. Έχουν συμφέροντα και τα κοντράρουν. Θέλουν να τα αξιοποιήσουν τα κτίρια, αλλά τα συμφέροντά τους δεν τους αφήνουν λοιπόν να αξιοποιήσουν υπέρ του ελληνικού λαού. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Η εκχώρηση δημοσίων κτιρίων στο υπερταμείο έγινε χωρίς καμία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Υπηρεσίες των Δήμων, αναζητώντας κωδικούς για να αποκρυπτογραφήσουν τη λίστα με τα παραχωρηθέντα ακίνητα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την πρίκα που δίδεται ερήμην του στο υπερταμείο. Δεν είχαμε ενημερωθεί και πρέπει να δηλώσω καταρχήν ότι είμαι απολύτως αντίθετος σε αυτή την εξέλιξη. Εκεί υπάρχουν ιστορικά μνημεία των Χανίων, όπως είναι τα νεόρια, τα οποία μάλιστα έχουμε καταφέρει να παραχωρηθούν για 5 χρόνια στο Δήμο Χανίων για να κάνουμε όλες τις ενέργειες ούτως ώστε αυτά να αξιοποιηθούν. Πώς είμαι σίγουρος ότι μπορούν να βρουν απαλού λεφτά από αυτά που παίρνουν από εμάς, δεν τους φτάνουν υπερφορολογία κτλ. Άκουσα κάτι για το Ζάπιο. Αυτά τα πράγματα είναι τρελά. Τουλάχιστον τους χώρους τους αρχαιολογικούς, γιατί έχω ακούσει για αυτό που λέτε για τα νεόρια και διάφορους άλλους χώρους. Δεν πρέπει να αγγίζουν εκεί πέρα. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών είναι απόφαση μίας σελίδας και παρόλο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δεν κατονομάζει ποια είναι τα ακίνητα που το δημόσιο εκχωρεί στην ΕΤΑΔ. Υπενθυμίζεται ότι το υπερταμείο έχει δεσμεύσει για 99 χρόνια περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου ως εγγύηση για την απομείωση του χρέους.